Απολύονται με βάση τη τροπολογία στο νομοσχέδιο όλοι οι υπάλληλοι με κάθε είδου σύμβαση, ακόμη και ορίστου χρόνου, που εργάζονται σε δύο οργανισμού. Τον Οργανισμό Προβολή Ελληνικού Πολιτισμού και στην Εταιρεία του Δημοσίου Αγροτήμα, οι οποίε οδηγούνται σε καθάριση. Πρόκειται για υπαλλήλου για του οποίου οι επιθεωρητέ δημόσια διοίκηση είχαν αναφέρει σε πορίσματά του ότι είχαν προσληφθεί με αδιαφανεί διαδικασίε επικυβερνήσεω τη Νέα Δημοκρατία. Τον ίδιο όνομα Αντώνη προβλέπετε ότι για τους οργανισμούς που καταργούνται ή συγχωνεύονται οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου και έργου απολύονται και θα λαμβάνουν αποζημίωση αν δεν έχει λήξει η σύμβασή του με βάση την εργατική νομοθεσία. Όσοι συμβασιούχοι τώρα είναι αορίστου χρόνου και θα κρυθούν από του νέου φορεί που θα συσταθούν ω υπεράριθμοι, θα αξιολογούνται από το ΑΣΕΠΕ αν κρίνονται ικανοί, θα μεταφέρονται σε άλλο τομέα του δημοσίου ή θα καταλαμβάνουν θέση συμβασιούχων. Διαφορετικά θα οδηγούνται για ένα χρόνο σε εργασιακή εφεδρεία Λαμβάνοντα το 60% του βασικού του μισθού και στη συνέχεια θα απολύονται. Τώρα, για του δημοσίου υπαλλήλου που παραμένουν στην υπηρεσία του, θα ξανακάτσουν στα Αθρανία, καθώ σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Διοικητική Μεταρρύθμιση Δίνου Ρόβια, από τον Ιανουάριο θα παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα σε ό,τι αφορά διοικητικέ μεταρρυθμίσει, κανονισμού και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και με βάση τα οποία θα αξιολογούνται κάθε τρία χρόνια.